Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Επιτέλους έχουμε μαζί μας τη συντροφιά μας, τον αγαπημένο μας ψυχίατρο, τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου. Γρηγόρη μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Θεκλά. Καλώς σε βρήκα. Καιρό να τα πούμε. Πολύ καιρό. Ο κόσμος σε περιμένει και εγώ σε περίμενα, αλλά επειδή έχεις πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, σε καταλαβαίνουμε και σε ευχαριστούμε που βρήκες τον χρόνο για μας. Λοιπόν... Θέλεις να μου καρυσία στο ψητό ή θες να κάνουμε μια κουβεντούλα? Όχι, μας το ψητό. Καρυσία στο ψητό. Μπορείς να ατμίζεις αν θες, Γρηγόρη. Είμαστε στο YouTube, το οποίο είναι πιο ελεύθερο, και αν βρεθεί και κανένας να μας πει γιατί ατμίζει, θα τον μπλοκάρουμε και θα τελειώνει η κουβέντα. Ναι, είμαι πολύ δημοκρατική. Ο κόσμος ρωτά, εδώ και καιρό, και για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά και για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Θα σου διαβάσω δύο κείμενα που μου έχουν στείλει φίλες. Η φίλη έχει βάλει στο πρώτο κείμενο τίτλο «Μετατραυματικό στρες που βιώνει το θύμα μετά από μια κακοποιητική σχέση». Μήπως μπορεί να γίνει ένα βίντεο για το μετατραυματικό στρες που σε αρκετές περιπτώσεις κακοποιητικών σχέσεων με παίχτες βιώνει το θύμα και πώς αυτό αναγνωρίζεται? Μια κυρία γράφει. Εγώ προσωπικά το βίωσα ένα χρόνο και τώρα που κάνω ψυχοθεραπεία, όταν έγινε αναβίωση αυτών των κακοποιητικών στιγμών, ένιωσα εξαιρετικό άγχος. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Μιλάει για μετατραυματικό στρες που βιώνει το θύμα μετά από μια κακοποιητική ερωτική σχέση με έναν player, με έναν παίχτη. Το δεύτερο κείμενο, σεξ, παρενόχληση και μετατραυματικό στρες. Είμαι μια γυναίκα 50 ετών, σύζυγος και μητέρα δύο ενηλίκων πλέον παιδιών. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, ελεύθερη επαγγελματίας, δραστήρια. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη. Για όλα όσα έχω σήμερα, όπως μια ουσιαστική συντροφική σχέση, δύο παιδιά που προοδεύουν και μια καλή επαγγελματική ζωή, πάλεψα έντιμα, αφοσιώθηκα και στήριξα τις επιλογές μου. Δεν έχω πάψει να επιμορφώνομαι και να επιζητώ την εξέλιξη και την αυτοβελτίωση. Το τελευταίο διάστημα έχω την εντύπωση πως ζω την κρίση των 50. Εάν είναι αυτή η κρίση της μέσης ηλικίας, είναι η ομορφότερη που έχω βιώσει. Πετάω έξω από τη ζωή μου όλα όσα δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή δεν με ωφελούν με μεγάλη ευκολία. Πραγματική λύτρωση. Μέσα σε αυτά, βέβαια, ξύπνησαν και κάποια δυσάρεστα, που προφανώς δεν μπορούσα να αγγίξω σχεδόν μια ζωή. Κι όμως με είχαν καθορίσει σε ευαίσθητους τομείς στη ζωή μου. Το κουτάκι άνοιξε και βγήκαν τα φαντάσματα. Τα κουτάκια τα είχα κρύψει καλά, έτσι νόμιζα. Το κουτάκι έχει το όνομα σεξουαλική παρενόχληση. Πόσο βαθιά το είχα κρύψει. Πόσα συναισθήματα είχα ξεριζώσει και πόσα δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να νιώσει. Στις συνειδητοποίησεις αυτές κατέληξα πριν 2 εβδομάδες. Μια πληγωμένη θηλυκότητα καλυμμένη σε ένα περιτύλιγμα μιας γυναίκας δυναμικής. Ένα χρόνιο μετατραυματικό στρες που δεν μπορούσα να αναγνωρίσω. Έχω βιώσει αυτή την εμπειρία 5 φορές στη ζωή μου. Την πρώτη στα 13 από τον ορθοδοντικό μου. Έπειτα στα 17 από συγγενικό πρόσωπο. Και μετά άλλες 3 φορές από διαφορετικούς άνδρες σε κάθε περίπτωση, όχι άγνωστους, ή σε εκ των οποίων γυναικολόγους. Όλα αυτά τα γνωρίζει και ο σύζυγός μου. Ποτέ δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας. Δεν θα αναφερθώ ούτε στο παρουσιαστικό μου, ούτε στις αναλογίες μου, ούτε στο χαρακτήρα. Βρέθηκα στη θέση αυτή γιατί ήμουν γυναίκα. Στις περιπτώσεις της ενήλικης ζωής, ίσως έπαιξε ρόλο σοβαρός χαρακτήρας μου. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως θα τα φροντίσω όλα αυτά τώρα που βγήκα στην επιφάνεια και θα τα θεραπεύσω. Αποφάσισα να κάνω ψυχοθεραπεία και να απουλώσω τις πληγές αυτές. Το οφείλω στον εαυτό μου και στον σύντροφό μου. Σήμερα είχα την πρώτη συνάντηση με τον θεραπευτή. Επιτέλους έβγαλα το πρώτο συνέστημα. Επιτέλους ένιωσα το θυμό και την αηδία. Έζησα μια ζωή που απέδιδα τη χαμηλή σεξουαλική επιθυμία μου σε ένα χρόνιο ορμονικό πρόβλημα. Bad news, κακά νέα. Φοβόσουν κοριτσάκι τόσο πολύ που δεν το χωράγει ο νου σου, και εδώ είναι κυριολεξία. Θέλω να πάρω πίσω όλα εκείνα που τα μακριά τους χέρια και τα πεινωτικές τους συμπεριφορές μου άρπαξαν. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι οι άνδρες. Συζητάω τόσο πολύ και μόνο ανδρικά θέματα, όπως π.χ. πολιτικά κλπ. Πρόσεξε, Θεκλά μου, τα ανδρικά θέματα έτσι μας γαλουχίσαν. Οι άνδρες συζητούν τα σοβαρά και οι γυναίκες μόνο για μανικιούρ. Ήθελα να με υπολογίσουν σαν ένα από αυτούς. Καλό το κόλπο, έτσι διασφάλιζα πως δεν θα είχαν πελάτες στην πορεία. Τώρα κατάφερα να αποκωδικοποιήσω αυτές τις συμπεριφορές. Στην προσπάθεια αυτή έχω δίπλα τον σύντροφό μου και, όπως μου είπε στην αρχή,
Θα είναι δύσκολο, αλλά θα είναι για το καλό σου. Χαίρομαι που και είμαι υπερήφανη για τον άντρα και τον γιο μου, δύο άντρες που σέβονται ουσιαστικά τη γυναίκα. Θέκλα μου, πρέπει τα στόματα να ανοίξουν, οι πληγές να θεραπευτούν και οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίζουν τον νόμο. Μιλήστε στα κορίτσια σας, μιλήστε στα αγόρια σας, μεγαλώστε τα παιδιά σας με ανοιχτά μυαλά και ανοιχτές καρδιές. Θα επιθυμούσα ένα βίντεο για τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση και το μετατραυματικό στρες. Τα οποία επίσης, Γρηγόρη, αυτά είναι πάρα πολύ επίκαιρα αυτές τις μέρες, γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση μετά που βγήκε η κυρία Μπεκατόρου να μιλήσει για την παρενόχληση που δέχθηκε μικρή στον χώρο του αθλητισμού. Και άρχισαν και διάφορες άλλες αθλήτριες και ηθοποιοί να μιλάνε για κάθε είδους παρενόχληση που έχουν βιώσει στο παρελθόν. Και υπάρχει αυτή η αρνητική συζήτηση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται τον πόνο του θύματος, που λένε, μα γιατί σου πήρε τόσο καιρό να μιλήσεις και τι μπορεί να συμβαίνει. Άρα, μιλώντας σήμερα εδώ για τη μετατραυματικό στρες μετά από μια κακοποιητική εμπειρία, νομίζω θα το εξηγήσουμε και γιατί αργούν πολύ τα θύματα να μιλήσουν ή κάποια δεν μιλούν ποτέ. Δικό σου ο λόγος. Ναι. Θες να θέσεις ένα ερώτημα πρώτα για να αρχίσουμε ή να απλώς να σχολιάσω έτσι γενικά. Ένα ερώτημα να θέσω. Okay. Να σχολιάσω ορισμένα σημεία της επιστολής της κυρίας που σου το έστειλε, που το ονομάζει σαν μετατραυματικό στρες αυτόν που βίωσε, και είναι πολύ συνειδητό δηλαδή. Ναι. Έχει όνομα, λέει, είναι αυτό, είναι αυτά τα συμπτώματα, προσπαθώ να αντεπεξέλθω, να το, τέλος πάντων, να το επεξεργαστώ, θέλω να ζήσω, τώρα που άνοιξα το κουτί, λέει, το κουτί της σεξουαλικής κακοποίησης, δηλαδή δεν είναι πάντα όμως τόσο συνειδητό αυτόν το φαινόμενο. Ναι. Να μην πω ότι το φαινόμενο αυτό είναι κρυμμένο πολλά χρόνια σε πολλά άτομα και υπάρχει έναν είδος αμνησίας, αν θέλεις, ή dissociation, αυτό που λέμε στα ελληνικά αποσυντετικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση, συνειδητή πρόσβαση στο περιεχόμενο της κακοποίησης που έτυχαν. Οπότε ο τρόπος που το παρουσιάζει είναι πολύ θετικός, με την έννοια ότι έχει αναγνωρίσει τι της έχει συμβεί και προσπαθεί να το επεξεργαστεί με την ψυχοθεραπεία που κάνει, και είναι σαν να άνοιξαν να έχουν μπει νέα δεδομένα στη ζωή της, να νιώθει πιο ελεύθερα κτλ. Τα πιο πολλά άτομα που έρχονται στο ιατρείο Θέκλα δεν είναι διαγνωσμένα με την διάγνωση του μετατραυματικού στρες. Δηλαδή, δεν θα μπει κάποιος συνειδητά, όπως λέει η κοπέλα, τώρα αναγνώρισα στον εαυτό μου στοιχεία του μετατραυματικού στρες και θα πάω στον ειδικό. Δεν είναι έτσι. Έρχονται για άλλους λόγους. Ένα περιστατικό που θυμάμαι είναι ένα νεαρό παιδί να έρχεται για κρίσεις πανικού, οι οποίες εμφανίστηκαν ξαφνικά στα 35 του, λίγο πριν να αραγωνιαστεί, να παντρευτεί την κοπέλα του, και ήρθε με σοβαρότατες κρίσεις πανικού. Άλλα άτομα έρχονται με καταθλιπτικά συμπτώματα. Άλλα άτομα, ιδίως αγόρια, έχουν τάση για εξάρτηση. Είναι ο λόγος που έρχονται για να του βοήθεια ή τους φέρνουν, είναι γιατί είναι εξαρτώμενα άτομα σε νόμιμες ή σε παράνομες ουσίες. Άλλα άτομα έρχονται γιατί αυτοτραυματίζονται και δεν ξέρουν γιατί αυτοτραυματίζονται. Και άλλα άτομα έχουν τη διάγνωση του borderline personality disorder, δηλαδή την μετεχνιακή διαταραχή προσωπικότητας, στις οποίες διαταραχές προσωπικότητας πρέπει να γνωρίζει κάποιος και ο ειδικός, ιδίως και ο ψυχολόγος, ότι πολλές φορές σε μεγάλων αριθμών των περιστατικών υπάρχει ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης ή κακοποίησης γενικά. Οπότε, η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι έτσι. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και στην καθημερινή, στη δουλειά μας στο τέλος της ημέρας, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε δεδομένα για να διαγνώσουμε τη διάγνωση καθαρά στοιχεία. Το γεγονός το τραυματικό δεν είναι πρόσφορο, δεν έχουμε το ιστορικό πλήρες. Δεν είναι πλήρες το ιστορικό του ασθενούς. Πολλά άτομα δεν θυμούνται τι έχει γίνει, δηλαδή δεν έχουν δεδομένα, δεν είναι συνειδητό αυτό που έγινε, ή υπάρχει μια αμνησία, όπως λέμε, για τα γεγονότα, ή ντρέπονται να αναφερθούν στα γεγονότα. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω. Οπότε η διάγνωση σαν τέτοια είναι και δύσκολη διάγνωση. Η αποπροσωποποίηση και η αποπραγματοποίηση θα μπορούσε να ήταν συμπτώματα. Ξεκάθαρο.
Πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί ρωτάνε οι φίλοι για την αποπροσωποποίηση και την αποπραγματοποίηση. Τι είναι και γιατί μας συμβαίνει. Αυτό που ονομάζουμε dissociation είναι πολύ βοηθητικό σε άτομα τα οποία βιώνουν τραυματικές εμπειρίες, ιδίως σαν νεαρά άτομα. Δηλαδή, βοηθητικό είναι ένας μηχανισμός άμυνας να αντεπεξέλθουν με το τραύμα. Και αυτόν βοηθά στο να επιβιώσουν, ιδίως όταν έχουν σοβαρά τραύματα. Αν όμως αυτό που ονομάζουμε αποσύνδεση, αποσυνδετικά φαινόμενα όπως η αποπροσωποποίηση, γίνονται, υπάρχουν ή υπάρχουν ακόμα και στην ενήλικη, σαν ενήλικας, αυτά μπορεί να δημιουργήσουν ένα σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητας του ατόμου. Ο λόγος είναι ότι ξαφνικά το άτομο αρχίζει να τεμαχίζει, όπως το λέμε, τη μνήμη του. Δηλαδή, την προσωπικότητα του, αν θέλεις. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα είναι συνειδητά, σε αυτά επιτρέπεται η πρόσβαση, αυτά πρέπει να θυμάμαι, μπορώ να τα χειριστώ, μπορεί να τα επεξεργαστώ κτλ. Τα άλλα τα έχω κλειστά, αυτό που λέμε σε άλλον πακέτο, και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Με άλλα λόγια, υπάρχει έτσι μια... Το άτομο λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα, με διαφορετικών τρόπων, ανάλογα ποια μνήμη είναι πρόσβαση, έχει πρόσβαση σε μια μνήμη ή όχι. Αυτό σε ενήλικη ηλικία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα αποσυνδετικά φαινόμενα σαν τέτοια συνοδεύουν πολλές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως ιδίως οι αγχώδεις διαταραχές, η κρίση πανικού, το generalized, το γενικευμένο άγχος κτλ. Και την κατάθλιψη ακόμα. Και φοβίζουν τα άτομα σε υπέρμετρο βαθμό, γιατί είναι εντελώς παράξενο να στέκεται κάποιος μέσα σε έναν δρόμο που συνηθίζει να κυκλοφορεί τα τελευταία 50 χρόνια και ξαφνικά να νιώθει ότι είναι ξένος και είναι ξένο το περιβάλλον, νιώθει σαν να είναι σε ένα φιλμ, νιώθει ότι τρελάθηκε, νιώθει ότι είναι συμπτώματα σχιζοφρένειας, ενώ δεν είναι. Και αυτό δημιουργεί σοβαρό άγχος στα άτομα και στη λειτουργικότητα τους και στις επιλογές τους, στην ελευθερία, στη διακίνηση κτλ. Οπότε, αποσυνδετικά φαινόμενα στο τέλος της ημέρας που συνοδεύουν αχώδεις διαταραχές μπορεί να είναι, να το πω, κατάλοιπα ή συμπτώματα τα οποία σχετίζονται ίσως με μια τραυματική εμπειρία του παρελθόντος. Ενδείξεις ότι μπορεί το πρόσωπο αυτό στην παιδική του ηλικία ή στην εφηβική ή πρώτη νεανική ηλικία να έχει δεχτεί μια κακοποίηση την οποία να την έχει αποθήσει και να την έχει επιλεκτικά ξεχάσει. Το πρόβλημα που έχουν πολλοί θεραπευτές και εσύ και εγώ στην καθημερινή είναι όταν έρθει κάποιον άτομο που μπορεί εμείς να τέλος πάντων να εκτιμήσουμε ότι μπορεί να υπάρχει κακοποίηση σεξουαλική, ό,τι να είναι. Κάποια κακοποίηση του παρελθόντος δεν είναι εύκολο να ρωτήσεις, ιδίως από το πρώτο ραντεβού κάποιο, ξέρεις, έγινε κάτι. Συνήθως δεν γίνεται αναφορά σε αυτό, εκτός αν το άτομο από μόνο του στην εξέλιξη το κάνει θέμα. Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει θεραπευτικά να αντιμετωπίσω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Γυναίκες γύρω στα 40, οι οποίες να έχουν έρθει για κάποιο άλλο λόγο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας να βγει ότι σε παιδική ηλικία, στα 5 χρόνια, στα 7 χρόνια, δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση από κάποιον ηλικιωμένο στο χωριό τους. Ήταν και δύο από χωριά και ήταν μωρά που ηλικιωμένο στο χωριό τους, ο οποίος ήταν και φιλικό πρόσωπο της οικογένειας. Το οποίο το είχαν ξεχάσει μέχρι σε εκείνη την ηλικία. Έχω πολύ έντονη... ένα περιστατικό που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου. Είχε έρθει έναν αυτό το παιδί, όπως λέω προηγουμένως. Αυτό σε ηλικία 6 χρονών είχε κακοποιηθεί από τον παππού του. Και όταν μωρό τότε 6 χρονών το είχε να αναφέρει στους γονείς του, έφαγε ξύλο. Του είπα να σιωπήσει, να σταματήσει, δεν έγινε. Οπότε αποσιωπήθηκε και αντιλαμβάνεται κάποιος τι καταλαβαίνει ένα μωρό 6 χρονών. Το πρώτο που κατάλαβε ίσως ότι έκανε αυτός ένα μεγάλο λάθος. Σωστά. Εξέλιξη ήταν ότι ξανασυνέβηκε και δεν το είχε να αναφέρει φυσικά, γιατί αυτός έφταιγε. Μεγάλωσε, τελείωσε το σχολείο, έφυγε από την Κύπρο και άλλαξε ταυτότητα.
άλλαξε διαβατήριο, πήρε άλλη ειδικότητα, άλλο όνομα. Ναι. Δεν θέλω να πω πόσες λεπτομέρειες για να μην... Ναι, για λόγους προστασίας του. Άλλαξε το identity του, την ταυτότητα του, για να μπορεί να ζήσει με το πράγμα. Έγινε άλλος, δηλαδή. Ναι. Αυτό το άτομο δεν ήρθε κοντά μου γιατί, για να μου πει αυτήν την εμπειρία της ζωής του. Ήρθε λόγω κρίσεων πανικού. Και όταν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε γιατί έχει κρίσεις πανικού, τότε ήρθε μια ανάμνηση πίσω, γιατί το είχε ξεχάσει. Εμένα ένα περιστατικό που μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση, όμως το έχω διηγηθεί ξανά, ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν παντρεμένη, άρχισε να εργάζεται σε μια ηλικία γύρω στα 35 μετά από τα παιδιά της πήγα στο σχολείο και στην εργασία της ο προϊστάμενος της τη βίαζε στο πατάρι του καταστήματος που δούλευε. Και έφτασε σε ένα σημείο που το είπε στον άντρα της. Είχαν έρθει κοντά μου για θεραπεία ζευγαριού και ο άντρας έλεγε πώς γίνεται να στέκεται να τη βιάζει. Και αυτή η κοπέλα όταν κάναμε μετά από 5-6 συναντήσεις ψυχοθεραπείας, τότε ανέσυρε από τη μνήμη της το περιστατικό ενώ ήταν 7 χρονών, την είχε βιάσει ένας ηλικιωμένος στο χωριό της. Και προφανώς η συνθήκη ότι ήταν παρόμοια έβγαινε στην επιφάνεια. Σημαντικό να τονίσουμε και το τραύμα πόσο βαθύ είναι, αλλά και πόσο δύσκολο είναι να θυμηθεί το θύμα την κακοποίηση εκ των υστέρων. Yeah. Σαν μηχανισμός άμυνας συμβιβαστικός μεν, μηχανισμός άμυνας δεν έρχεται η αποσύνδεση, η λεκτική αμνησία. Yeah. Άρα ξεκίνησες να λες ότι μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, τόσο εύκολα να εντοπίζεται. Όπως το περιγράφει η κοπέλα, να το λέει πολύ ξεκάθαρα. Η κοπέλα που το περιγράφει είναι μια κοπέλα που παρακολουθεί το κανάλι μας, είναι ψυχοεκπαιδευμένη, έχει δει πολλά βίντεο, έχει διαβάσει πολλά βιβλία. Άρα μιλάει από τη θέση ενός γνώστη κάποιων ορολογιών. Ναι. Ποια συμπτώματα έχει η διαταραχή μετατραυματικού στρες? Θες να πούμε για διαταραχή μετατραυματικού στρες ή μετατραυματικού στρες αυτό να πω έτσι λίγο ιστορικά, λίγο γιατί, ναι. Όσο θυμούμε γιατί δεν τα... η διάγνωση σαν τέτοια τοποθετήθηκε μέσα στο εγχειρίδιο του 80, δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια, στο DSM-3. No? Έγινε κάποια επεξεργασία στα επόμενα τα εγχειρίδια. Κατά τη γνώμη μου, η πιο σωστή ταξινόμηση έγινε στο τελευταίο εγχειρίδιο, το DSM-5, έστω και αν πολλοί κάνουν κριτική. Ο λόγος είναι ότι το μετατραυματικό στρες το έβαλα στο κεφάλαιο χρόνια, από το 1980, στις αχώδεις διαταραχές. Δεν είναι αχώδεις διαταραχή. Έχει πολλές μορφές το μετατραυματικό στρες. Η διαταραχή είναι αισθήματος στην ουσία, της αφέκτησης. Έχει παρορμητική συμπεριφορά, έχει απώλεια ελέγχου, έχει αυτοτραυματική συμπεριφορά, έχει αποφυγής, έχει υπερδιέγερση, έχει επαναβίωση, έχει flashback, όλα αυτά. Δεν σχετίζονται μόνο με το άγχος. Ναι? Σχετίζονται και με το συναίσθημα και με τη σκέψη και με πολλά άλλα. Οπότε το έχουν αφαιρέσει από το κεφάλαιο αχώδης διαταραχής και το έβαλα ξεχωριστά στις διαταραχές στρες κτλ. Και έβαλα μάλιστα και 8 κριτήρια για να βγει, δηλαδή να είναι πολύ τεκμηριωμένη, ας πούμε, έχει κάποιος στα χέρια του ειδικός έναν εγχειρίδιο τώρα που μπορεί με αυτά τα κριτήρια να τεκμηριώσει τη διάγνωση και να ισχύει σε πολύ ψηλό βαθμό. Τώρα, τα συμπτώματα, ναι, είναι αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή τα συμπτώματα αποφυγής, ότι το άτομο αποφεύγει να θέτει τον εαυτό του σε καταστάσεις που κατά κάποιον τρόπο θυμίζουν την τραυματική εμπειρία. Εδώ έχουν και το πρόβλημα του συναισθήματος, δηλαδή καταθλίψη κτλ. Χώδη στοιχεία. Έχουμε την αναβίωση, δηλαδή τα άτομα αυτά αναβιώνουν πολλές φορές λόγω ενός trigger, ενός κάτι που τους θυμίζει τέλος πάντων το παλιό σκηνικό, αναβιώνουν ή με εφιάλτες, ναι, το παλιό τραύμα. Ναι. Έχουμε συμπτώματα υπερδιέγερσης, τώρα το λέω έτσι περιγραφικά, όχι λίγος να καταγράφω όλα τα συμπτώματα, υπερδιέγερση που σημαίνει θυμός, έντονος θυμός, παρορμητικότητα, καταστροφικές αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και
έχουμε και το πρόβλημα της διάθεσης στο τέλος της ημέρας, δω τη συναισθηματική διαταραχή, δηλαδή. Ναι. Σκάνει πανεβάσματα στη διάθεση κτλ. Αυτό σαν έτσι, η περιγραφή του συνδρόμου, ας πούμε, της διάγνωσης. Ναι. Και πόσον καιρό πρέπει να διαρκούν αυτά τα συμπτώματα για να γίνει η διάγνωση? Τι συμβαίνει, ένα μήνα. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Διάρκεια ένα μήνα. Υπάρχει όμως και το acute stress και η οξία διαταραχή με τα τραυματικού stress, που μιλάει για τις πρώτες μέρες, είναι έτσι? Ναι. Το acute post-traumatic stress disorder. Ναι, υπάρχει και αυτό που νομίζω κάποιος το ανέφερε ή εσύ το είπες για το... Το σύνθετο. Η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού stress, ρωτάνε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον ξανακούσα τον όρο. Τι σημαίνει ακριβώς η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού stress? Υπάρχει στην ουσία το ίδιο πράγμα, απλώς είναι παρατεταμένο τραύμα. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, υπάρχει, ας πούμε, ένας που είχε κάποιον στο δρόμο, ένα ατύχημα. Είναι ένα και μοναδικό τραύμα, ενώ στο σύνθετο έχουμε πολλαπλά τραύματα ή ένα τραύμα το οποίο διαρκεί πάνω από μήνες ή και χρόνια. Ας πούμε μια αιχμαλωσία, κάποιος που ξέρεις, το ακούμε και τακτικά, ότι είχε τα παιδιά του, ξέρω εγώ, χρόνια κλεισμένα, ή σεξουαλική κατοποίηση, η οποία συμβαίνει κατ' επανάληψη πολλά χρόνια, ναι, και αυτό είναι ένα σύνθετο, διάφορες τραυματικές... Αυτό που ανέφερε η πρώτη κυρία... Κακοποιητική ερωτική σχέση με κάποιον παίχτη θα μπορούσε να είναι να προκαλέσει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αν είναι ένα και μοναδικό γεγονός, δεν ονομάζεται σύνθετο. Όχι, όταν λέει η σχέση, δηλαδή κάποιοι, να ζεις 5 χρόνια με κάποιον ο οποίος καθημερινά σου κάνει... Αν θέτει τον εαυτό της επανελειμμένα για μήνες, χρόνια στο ίδιο τραυματικό στρεσογόνων παράγονταν, τότε ναι, είναι σύνθετο, γιατί διαρκεί πολλά χρόνια. Στην ουσία είναι αυτή η διαφορά από το κανονικό, ότι έχει περισσότερη διάρκεια και η έκθεση του θύματος στο τραύμα είναι έντονη και έχει διάρκεια. Ή σε πολλά τραύματα. Μπορεί το ένα τραύμα να μην έχει να κάνει μετά. Πολλαπλά τραύματα, όπως λέμε. Η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες είναι πιο δύσκολο να θεραπευτεί, να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά. Ναι, είναι. Ναι. Έχει δυσκολίες και στην θεραπεία, στην πρόσβαση, ενώ είναι πιο δύσκολο. Ναι. Είναι πιο δύσκολη διάγνωση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Πόσοι άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες, τι λένε στα στατιστικά? Περίφημες στατιστικές, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος έτσι. Επιπολασμός. Λοιπόν, να σου πω, εξαρτάται από το τραύμα. Αν είναι ένα συνηθισμένο τραύμα, ποιος είναι ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, έτυχε κάτι. Αυτό είναι κάπου 8% του πληθυσμού, 6-8% μπορεί να αναπτύξει αυτήν τη διάγνωση, αυτήν τη διαταραχή. Αν είναι σεξουαλική κακοποίηση σοβαρή για χρόνια, τότε είναι κάπου 60%. Πολλαπλασιάζεται, δηλαδή, αφάνταστα, ο αριθμός, πες μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, η πιθανότητα να αναπτύξει διαταραχή, post-traumatic, μετατραυματικού στρες διαταραχή, είναι 64%, δηλαδή, πίστευτα μιλάνε. Εμείς 64% από τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά θα αναπτύξουν διαταραχή, όχι 64% που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Όχι. Όχι, αυτός που κακοποιήθηκε σεξουαλικά θα αναπτύξει στο 64%, 60% θα αναπτύξουν τη διαταραχή. Άρα δεν αναπτύξει όποιος κακοποιηθεί τη διαταραχή. Όχι. Έχουμε και παραδείγματα που ο πατέρας, ας πούμε, κακοποιήσε σεξουαλικά τα αδέρφια, όλα τα αδέρφια, τα παιδιά του, και μόνο ορισμένοι αναπτύσσουν τη διαταραχή. Οι άλλοι επιβιώνουν και μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχική αναθεκτικότητα του κάθε παιδιού. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι απλοί οι μηχανισμοί και η παθολογία του τραύματος. Είναι περίπλοκη. Μπορεί να έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ατόμου και ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας έχει. Οπότε στο ερώτημα σου, ναι, έχει να κάνει με ποιες άμυνες μπορεί να αντισταθεί το άτομο. Έχει να κάνει με τις μετέπειτα εμπειρίες του ατόμου, δηλαδή έναν
βοηθητικό, ένα στηριχτικό περιβάλλον, μια καλή σχέση, θετικές εμπειρίες, επίπεδο μόρφωσης, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι βοηθητικά στοιχεία της άτομα να μην άπτυξε κάποια σοβαρή διαταραχή. Μετά, παίζουν κάποιο ρόλο τα, οι ορμόνες, ο θυροειδής, διάφοροι ορμονικοί παράγοντες. Μετά, παίζει... Έχει να παίξει κάποιο ρόλο το ενδογενές οπιοειδές σύστημα του άτομου. Θα ακούγεται λίγο παράξενο τώρα, αλλά θα το πω. Μου είμαι σίγουρη ότι είναι φαλαρισμένο το ενδογενές οπιοειδές σύστημα. Ένας που είναι, ένας που είναι εκτεθειμένος στην ουσία σε ένα συνεχές τραύμα, παρουσιάζει μια υπερδιέργεση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Δηλαδή γίνεται μια μεγάλη αναστάτωση στην ισορροπία του σώματος γενικά και ορμονικά και όσον αφορά τους νευροδιαβιβαστές και άλλα συστήματα. Πολλοί διερωτούνται γιατί επαναλαμβάνεται το τραύμα. Πολλές, πες τώρα μια γυναίκα λέει, γιατί πρέπει κάθε φορά ο σύντροφος που θα βρω να με κακοποιεί, γιατί επαναλαμβάνεται δηλαδή η ιστορία. Παίρνοντας αυτό σαν παράδειγμα, λέω, η απάντηση δεν είναι απλή. Δεν είναι ότι κάποια γυναίκα έχει αμμονή στην κακοποίηση και πρέπει να βρει κάποιον να την κακοποιεί. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αμμονή, δεν είναι ψυχαναγκασμός ότι πρέπει να τραυμάνει. Δεν το αναζητήσαν τέτοιο. Όμως, υπάρχει και η θεωρία ότι η εμπειρία του τραύματος διεγείρει το ενδογενές οπιοειδές σύστημα όσον και τα οξυγενή ναρκωτικά. Δηλαδή, κάποιον άτομο θέλει να πάρει τη δόση του. Ναι. Να το πω έτσι, ακούγεται υποτιμητικά, δεν είναι. Ισχύει. Αγάπη μου, είναι δηλαδή, η χημική περιγραφή της συνεξάρτησης αυτή. Ναι. Δηλαδή, έχει να κάνει με αυτό το σύστημα, είναι δηλαδή το τραύμα σαν ναρκωτική ουσία. Ναι. Και το άτομο την ουσία πολλές φορές δεν την αναζητεί, τον παροτρύνει ο εγκέφαλος του να την αναζητήσει, είναι αυτό που λέμε η επιθυμία, η εντοεπιθυμία, γιατί το καταγράφει μάλιστα και κάτι σαν θετικό, δεν ξέρω την ευλάβεια. Το άλλο που, γιατί πάντα πέφτω στην παγίδα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το τραύμα, η εμπειρία του τραυμάτος έχει να κάνει με αυτοτραυματισμό στο τέλος. Έχουμε δει πολλές φορές να αυτοτραυματίζονται άτομα και όταν τους ρωτήσεις, ιδίως διαταραχές προσωπικότητας, γιατί το κάνεις, λέει, είχα έντονο άγχος και όταν το κάνω, νιώθω πιο χαλαρά, απελευθερώνομαι, ηρεμίζω. Ναι. Δηλαδή, ο αυτοτραυματισμός σαν τέτοιος λειτουργεί σαν έναν τρόπο στο άτομο, ας πούμε, να ησυχάσει. Λοιπόν, αν το μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία στο τραύμα για το οποίο μιλάμε σήμερα, πολλές φορές η επανάληψη του τραύματος έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή να αποσυμφορήσει το άτομο. Ναι. Σαν αυτοτραυματισμός. Δηλαδή, το άτομο δεν μπορεί να δεν έμαθε να διαχειρίζεται τα συναισθήματα, δεν έμαθε να διαχειρίζεται το άγχος του, δεν ξέρει να κάνει με το θυμό, δεν ξέρει πώς να, τέλος πάντων, να βρει ισορροπία μέσα του και τι κάνει, αυτοτραυματίζεται. Ο αυτοτραυματισμός μπορεί να είναι και επανάληψη του τραύματος, δηλαδή να βρει κάποιον να την κακοποιεί. Να. Τώρα έδωσες μία πολύ ωραία χημική περιγραφή της συνεξάρτησης. Εδώ στο κανάλι, Γρηγόρη, συστήνω συνέχεια στους φίλους και στις φίλες του βιβλίου της Ρόμπιν Νόρουντ, «Οι γυναίκες που αγαπούν πολύ». Ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, έχει εκδοθεί και στα γερμανικά. «Οι γυναίκες που αγαπούν υπερβολικά». Αυτή είναι μια θεραπεύτρια. Στη δεκαετία του 80 είχε γραφτεί το βιβλίο. Στην ουσία είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο μιλά ξεκάθαρα για το θέμα της συνεξάρτησης. Και αυτό μου περιγράφεις. Ποια, πώς τη λένε? Ρόμπιν Νόρουντ. Γυναίκες που αγαπούν υπερβολικά. Υπάρχει και στα γερμανικά. Είμαι σίγουρα το ξέρεις το βιβλίο. Είμαι σίγουρη. Και το διαβάζουμε και κάθε Δευτέρα στη συμμετοχή. Και διάβαζα το web των κεφάλαιων του την εβδομάδα που έχει τίτλο «Χορεύουμε». Και έλεγε, περιέγραφε διάφορες ιστορίες γυναικών, οι οποίες η μια μεγάλωσε με μια μητέρα η οποία ήταν αλκοολική και αποσυρμένη και αυτή έπρεπε να την αναλάβει, να τη φροντίσει και να φροντίσει τα παιδιά. Δηλαδή είχε μεγαλώσει θυματοποιημένη. Και λέει, μιλάει για το πόσο έντονη χημική έλξη είχαν οι γυναίκες αυτές που είχαν εκπαιδευτεί να είναι θύματα, που είχαν μάθει στην κακοποίηση, στο να τις ελκύουν ερωτικά άνδρες που τις κακοποιούσαν.
Και εσύ τώρα μας είπες έτσι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον, ότι το ενδογενές οπιοειδές σύστημα του εγκεφάλου, ο εγκέφαλος μας δηλαδή παράγει οπιοειδή ηρεμιστικά της για τις ενδορφίνες, δεν λες? Ναι. Ευρωδιαβιβαστές οι οποίοι μας είναι σαν τα ηρεμιστικά, σαν το όπιο που είναι για να μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, που εκκρίνονται αυτόματα από τον εγκέφαλο, από το αυτόνομο νευρικό σύστημα όταν βιώνουμε πόνο. Επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουμε βιώσει πολλές φορές είτε σωματικών είτε ψυχικών πόνων, ανεβαίνει το επίπεδο αντοχής μας και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, επιδιώκουμε τον πόνο για να νιώθουμε normal. Ναι, ναι. Είναι σαν εξάρτηση σε ουσίες το τραύμα. Ναι, ναι. Γι' αυτό τον λόγο μιλάμε για εξάρτηση σε ουσίες. Σε αυτό που είπες, ακόμα κάτι ενδιαφέρον, το γεγονός ότι πολλά θύματα νιώθουν ότι τους αξίζει η κακοποίηση. Ναι. Τι είναι αυτό, να πει κάποιος, δηλαδή κακοποιείσαι, είσαι το θύμα και νιώθεις ότι αξίζεις να είσαι, να σου συμπεριφέρει κάποιος έτσι, να σε κακοποιεί, δηλαδή. Τούτος ένας λόγος που πολλοί το κάνουν είναι, στο τέλος της ημέρας, η απενοχοποίηση των γονιών. Ναι. Δηλαδή, το κακό παιδί, να, τελικά εγώ φταίω και με κακοποιεί ο άλλος. Οπότε ο άλλος που είναι ο κακοποιός, ο πατέρας ας πούμε, φταίει σε κάτι. Φταίει ο κρεμμένος, ένα θόρυβος. Το λένε και εμπράχτως και με λόγια ότι εσύ φταίς. Εσύ φταίς που σε κακοποίησε. Εσύ φταίς που σου έκαμε το ένα, εσύ φταίς που σου έκαμε το άλλο, αφού... Το προκάλεσες, ναι, το προκάλεσες, ναι. Σαν η περίπτωση του πελάτη σου που είπες, του ασθενού σου. Ναι. Πάει και περιγράφει και καταγγέλει τον έχει κακοποιήσει ο παππούς και το δέρνουν. Ναι. Το δέρνουν αντί να τον προστατεύσουν και αντί να λάβουν μέτρα εναντίον του παππού. Ναι. Άρα τον μαθαίνουν ότι εσύ φταίς. Ναι. Και σου άξιζε να κακοποιήσει. Έκανε λάθος. Το μωρό καταλαβαίνει ότι έκανε κάτι λάθος. Ναι. Και τα παιδιά έχουν και την τάση να παίρνουν αυτόματα ευθύνη για πράγματα που δεν φταίνε, ούτως ή άλλως. Επειδή είναι και εγώ κεντρικά σε εκείνα τα στάδια ανάπτυξης. Μπορούν να αντιληφθούν την αφηρημένη έννοια των κινήτρων. Mm. Και το πώς μπορεί κάτι που βιώνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που με ταλαιπωρεί πολύ να μην έχει να κάνει με εμένα, να έχει να κάνει με τον άλλο μου το προκαλεί. Mm. Δηλαδή ο παιδοκεντρισμός, ο παιδόμορφος τρόπος σκέψης, αυτό είναι το στοιχείο, ότι το παιδί είναι το κέντρο του κόσμου. Αλλά είναι το κέντρο του κόσμου και για τα αρνητικά. Αν μου συμβεί κάτι κακό, εγώ φταίω που μου έχει συμβεί κάτι κακό. Mm. Εγώ είμαι που τα προκαλώ όλα. Να πω όμως, μιας μιλούμε για τους βιολογικούς παράγοντες, τεκλά, υπάρχει και αλλίωση, όχι μόνο χημική αλλίωση και στη δομή, αλλά του εγκεφάλου σε άτομα τα οποία είναι εκτεθειμένα πολλά χρόνια σε τραύμα. Δηλαδή μπορείς να το δεις με functional MRI κτλ. Και οι δομές οι οποίες επηρεάζονται έχει να κάνουν με το συναίσθημα και με τη μνήμη. Και είναι η αμυγδαλή, είναι ο υπόκαμπος, είναι ο προεμετωπιαίος λοβός. Το σύστημα δηλαδή παθαίνει ζημιά. Μιλούμε εδώ για βιολογική ζημιά, να, λόγω του τραύματος. Δεν είναι απλώς μια θεωρία. Να. Γίνεται, δεν μιλάμε τώρα για την ψυχολογική ζημιά. Μιλούμε για ζημιά ενός οργάνου, του εγκεφάλου. Ζημιά στον εγκέφαλο. Εγκεφαλικές αλλοιώσεις που φαίνονται με MRI. Ένα παράδειγμα, αν σημειωθεί κάποια, αν υπάρχει κάποια ανισορροπία σε αυτές τις δομές του εγκεφάλου, τότε μιλούμε ότι το άτομο αυτό, όταν εκτεθεί σε κίνδυνο ή σε μια απειλή, δεν θα αντιδράσει όπως αντιδρά ένας φυσιολογικός άτομο. Δεν θα τρέξει να φύγει, για παράδειγμα. Δεν έχει την ικανότητα να αξιολογήσει τον κίνδυνο όπως την αξιολογεί κάποιος ο οποίος δεν έχει εκτεθεί πολλά χρόνια. Θα το υποτιμήσει τον κίνδυνο. Τώρα, δεν θα χτυπήσει αλάρμ. Δεν έχει το συναγερμό μέσα του να πει πρόσεξε. Ναι. Γι' αυτό πολλά άτομα που λέμε πέφτουν ξανά θύματα και ξανά θύματα. Δεν πέφτουν ξανά θύματα γιατί είναι χαζοί. Ναι. Ή γιατί το αναζητούν. Ναι. Συνειδητά. Είναι γιατί συμβαίνει
να, από το παρελθόν τους και το βιογραφικό τους και αυτά που βιώσαν, ότι αρκετά συστήματα ακόμα και ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργήσει. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να είμαστε πολύ γρήγοροι στο να κρίνουμε τα θύματα. Ναι. Και γιατί δεν μίλησες πιο νωρίς. Επιγραμματικά, και... ξέρεις, να ταπελώσουμε κάποιον, μα τι, ναι. Τι κάνει. Με πας καλά, ας πούμε, να. Δεν είναι έτσι εύκολο. Θα έχει το θυμηθεί και τώρα και δεν ξέρω ότι άλλες χαζομάρες ακούγονται. Ναι. Και γιατί δεν μίλησε προηγουμένως, ή γιατί ή που ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Ναι. Νομίζω είναι πιο συχνό φαινόμενο ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης να το ξεχάσει παρά να το θυμηθεί. Είναι πολύ περισσότερα τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από όσα γνωρίζουμε. Ναι. Πρόκειται για μια σιωπηλή επιδημία, νομίζω. Τώρα δεν παρακολούθησα τον τύπο, γιατί δεν μου αρέσει και αυτά που γράφονται πολλές φορές. Αλλά δεν είναι δικαίωμα του καθενός να διαλέξει το χρόνο. Το χρόνο που νιώθει σε θέση να το πει, να το πει δημόσια, ναι, στο κάτω-κάτω. Ναι. Δεν έχει κάτι να κερδίσει. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα, τι τώρα, θυμήθηκε, θα πάρει... Τι θα πάρει, είναι εκδίκηση, ας πούμε, θα πάρει την ικανοποίηση της εκδίκησης, δεν είναι έτσι. Απλώς αποφάσισε για τον εαυτό της η κοπέλα αυτήν την χρονική περίοδο να το εξωτερικεύσει. Ναι. Χρειάστηκε τον χρόνο, τι πάει να πει γιατί τώρα. Χρειάστηκε τον χρόνο. Ήθελε τον χρόνο. Είχε τους λόγους της να μην το πει προηγουμένως. Κοίτα, όπως υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για την δημιουργία του, της διάγνωσης του, της διαταραχής, αυτής της διαταραχής του μετατραυματικού στρες, οι οποίες θεωρίες είναι ψυχοδυναμικές. Αρχίζει από τον Φρόιντ, Χόροβιτς, ξέρω εγώ, μετά η αντικειμένο τρόπος θεωρία, έχει τις δικές της θεωρίες για την εξέλιξη του τραύματος σαν τέτοιου και τις συμπεριφορές του ατόμου, μετά οι cognitive θεωρίες, έχουμε βιολογικές θεωρίες, αυτές που σου είπα προηγουμένως, άλλες θεωρίες ενδοκρινολογικές, όπως αυτές που σου είπαμε, το ενδογενές σύστημα, το ΟΗΠΙΔΕΣ. Οπότε και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Από την εμπειρία μου σαν ψυχίατρος εγώ λέω ότι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει ένας θεραπευτής ακόμα και πριν διαγνωστεί, δεν έχει ακόμα, δεν είναι ξεκάθαρη η διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες, είναι να μειώσει τα συμπτώματα. Να? Δηλαδή, να ισορροπήσει τα πράγματα. Αν είναι καταθλιπτικά συμπτώματα, είναι συμπτώματα άγχους, ξέρω εγώ, κρίσης πανικού, διάφορα. Και ο τρόπος, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι φυσικά φαρμακευτικά. Να? Και ψυχοθεραπευτικά, μέχρι να ξεκαθαρίσει και η διάγνωση. Δηλαδή, η πρώτη προσέγγιση, η πρώτη φάση της θεραπείας είναι το stabilization, δηλαδή να σταθεροποίηση στο άτομο. Η εμπειρία με τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά είναι θετική, δηλαδή όσον αφορά τα συμπτώματα. Κανένα φάρμακο φυσικά δεν είναι λογικό, δεν χρειάζεται να το πω, δεν θα διαγράψει το τραύμα. Απλώς περιφερειακά, ας πούμε, τέλος πάντων, όσον αφορά τη λειτουργικότητα του ατόμου, θα υπάρχει κάποια ισορροπία, κάποια μείωση συμπτωμάτων για να μπορέσει το άτομο να μπει και πιο ελεύθερα στη ψυχοθεραπεία. Η δεύτερη φάση, εφόσον διαγνωστεί το άτομο με τραυματικό, μετατραυματικό στρες, είναι το confrontation που λέμε, δηλαδή να έρθει σε επαφή με το τραυματικό γεγονός. Εδώ υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Τέκλα, άκουσες το EMDR που χρησιμοποιούν, το bilateral stimulation, αν τα μάτια ή ακουστικά ή ξέρω εγώ τι. Το εφαρμόζουν ιδίως σε πιο μικρή ηλικία, γιατί δεν είναι ελεκτική, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Αυτή η θεραπεία, όπως και άλλες θεραπείες, έχουν να κάνουν με την έκθεση του ατόμου στο έντονο άγχος της τραυματικής εμπειρίας. Δηλαδή, εφόσον σταθεροποιηθεί το άτομο, αρχίζει αυτή η επεξεργασία να μπορεί να ζήσει με το τραύμα, με άλλα λόγια, και να μπορέσει να μάθει ότι δεν απειλείται πια. Δηλαδή, είναι εμπειρία του παρελθόντος η οποία το βασανίζει στο παρόν ή στο μέλλον. Και σκοπός αυτός είναι για να ζήσει καλύτερα. Για έναν τρίτο μέρος της θεραπείας είναι να
πώς να το πω, το integration, ας πούμε, να αφομοιώσει όλα αυτά και τα αρνητικά στη ζωή του, σαν μέρος του εαυτού του, σαν γεγονός το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί, αλλά να μπορεί να ζήσει σαν φυσιολογικός άνθρωπος, με καλή λειτουργικότητα, σταθερές σχέσεις, επαγγελματική σταθερότητα κτλ. Όλο το φάσμα. Οπότε οποιαδήποτε θεραπεία και αν είναι ψυχοδυναμική, αν είναι, υπάρχουν και ειδικές θεραπείες τραύματος, υπάρχουν και κλινικές τραύματος στο εξωτερικό, όχι στα σχολεία μας. Αυτό να το πω. Βασίζονται σε αυτόν την προσέγγιση, δηλαδή να κρατήσουν το άτομο, να το βοηθήσουν αρχικά, μετά να του πούν κάτσε να δούμε το τραύμα, αν μπορεί το άτομο φυσικά να το αποδεχτεί, και μετά να το προσαρμόσουν τέλος πάντων σε μια φυσιολογική ζωή νοσοκίνου. Γρηγόρη μου, εγώ έχω τη γνώμη ότι ας πάρουμε την Κύπρο και την Ελλάδα που δεν υπάρχουν τέτοια εξειδικευμένα κέντρα τραύματος, θεραπείας τραύματος. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, για να μην είμαι άδικος, μπορεί να υπάρχουν, να μην το ακυρώσω εντελώς. Δεν υπάρχουν, ναι. Τουλάχιστον στην Κύπρο δεν υπάρχουν. Δεν θα ήταν καλύτερο τέτοια περιστατικά να τα διαχειρίζεται, να συνεργάζονται από κοινού ψυχίατρος και ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής για τη θεραπεία, δηλαδή να υπάρχει και η φαρμακευτική αντιμετώπιση που έχει διπλή έννοια, αν έχει και το κομμάτι της ανακούφισης από τα συμπτώματα, αλλά και σε βαθύτερο, σε βάθος χρόνου, η αντικαταθλιπτική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει και στην επαναφορά του την ορμονική, δεν είναι έτσι, γιατί του συστήματος των ενδορφινών, των νευροδιαβιβαστών. Δηλαδή θα ήταν καλύτερα να πηγαίνει παράλληλα και στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο ένας άνθρωπος με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Βεβαίως. Και να συνεργάζονται μεταξύ τους αυτοί οι ειδικοί. Ευτυχώς η εμπειρία μου με τους ψυχολόγους στην Κύπρο είναι θετική. Δηλαδή, αν αναγνωρίσουν οι ψυχολόγοι ότι υπάρχει είναι αναγκαία κάποια φαρμακοθεραπεία, τους παραπέμπουν. Εγώ τουλάχιστον αυτός που ξέρω είναι πολύ ανοιχτή στο ενδεχόμενο μιας φαρμακευτικής αγωγής. Είχαμε συζητήσει χθες το βράδυ, Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021, στο βραδινό vlog που κάναμε, την ιστορία μιας κοπέλας, η οποία δεν είναι από την Ελλάδα, όχι από την Κύπρο, η οποία μεγάλωσε σε έναν πολύ κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον και η οποία λέει ότι από τα 28 της μέχρι τα 35 της, για 7 χρόνια, έκανε ψυχοθεραπεία και η ψυχοθεραπεύτρια της έλεγε να μην πάρει αντικαταθλιπτική θεραπεία, γιατί λέει αν έπαιρνε αντικαταθλιπτική θεραπεία θα καθυστερούσε τη θεραπεία. Και στα 35 της κάποιος φίλος της είπε γιατί δεν ρωτάς και κάπου αλλού ή γιατί δεν ρωτάς την ψυχολόγο σου αν πρέπει να πας και σε ψυχίατρο. Και της είπε ναι να πας, πήγαινε και λέει μέσα σε 2,5-3 εβδομάδες βρήκα τον εαυτό μου και σκέφτηκα έχασα 7 χρόνια από τη ζωή μου άδικα. 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 Το λέω έντονα, αλλά είναι βλακίες αυτά. Άδικα. Και συγγνώμη που θα το πω, αλλά συνήθως αυτοί που θα συστήσουν να μην πάρει κάποιος φαρμακοθεραπεία, συνήθως είναι ψυχαναλυτές. Ή συνήθως είναι ψυχοαναλυτικής ή ψυχοδυναμικής προέλευσης και δυστυχώς και κάποιοι που δεν είναι ψυχολόγοι, που δεν είναι ψυχοθεραπευτές, οι λεγόμενοι life coaches, πολύ συχνά μπορεί να παίρνουν έναν άνθρωπο που έχει διαταραχή μετατραυματικού στρες και να μην είναι διαγνωσμένοι, να αναλαμβάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει κάποια διαταραχή και να προσπαθούν να τον βοηθήσουν λέγοντας του διάφορα τσιτάτα ή οργανώντας τη ζωή του με κάποιους συμπεριφοριστικούς τρόπους και κάνοντας ζημιά. Το θέμα είναι και μια παρεξήγηση που υπάρχει για τους ψυχίατρους. Το να πάει κάποιος σε ψυχίατρο για να αξιολογηθεί αν χρειάζεται φάρμακα δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη να πάρει θεραπεία. Δηλαδή κάποιος ψυχολόγος μπορεί να πει να πάει στο ψυχίατρο ή να σε δει κάποιος ας πούμε για να αξιολογηθεί αν χρειάζεται φάρμακα ή όχι. Υπήρχαν περιπτώσεις κοντά μου που τους είπα δεν χρειάζεται φάρμακα. Hello, δικοί μου πελάτες. Όταν έβλεπα κόσμο παλιότερα στην Κύπρο, έτυχε να σου στείλω εγώ κόσμο, εγώ να θεωρώ ότι έπρεπε να πάρω και εσύ να πεις όχι και να μην πάρω. Γρηγόρη μου, μια κουβέντα μαζί σου δεν τελειώνει ποτέ. Μας είπες απόψε για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μας μίλησες για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μας έδωσες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες
σχετικά με, την, με τον μηχανισμό με τον οποίο δημιουργείται η διαταραχή μετατραυματική. Παθολογία, ναι. Με την παθολογία. Χάρηκα που σε είδα. Πολύ. Και επιτέλους ξανά. Ναι. Ξέρεις, η φωτογραφία που... Ναι. Η φωτογραφία τελευταία που είχα στο Instagram, η τελευταία φωτογραφία από την Κύπρο, 6 Σεπτεμβρίου του 2020, πρωτού φύγω για, το, για αυτό το ταξίδι που όσο πάει επεκτείνεται, ήταν μαζί σου. Θυμάσαι, ήταν η Κυριακή. Αποχαιρετιστήρια, ναι. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 που είχαμε πει ότι θα κάνουμε βίντεο, καταφέρνουμε τώρα και το κάνουμε σήμερα Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021. Και νομίζω πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά πες τους αυτούς που σε παρακολουθούν αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα, κάτι που θέλουν να κουβεντιάσουν. Υπάρχουν πολλά θέματα, ήδη έχω πολλά σημειωμένα. Αλλά και εσείς μπορείτε να γράψετε στα σχόλια, φίλοι, κάτω από το βίντεο, ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στον Γρηγόρη. Θα τα μαζέψω εγώ και στην επόμενη συνάντηση θα τα θέσουμε. Θα μιλήσουμε, ναι. Είσαι ο ψυχίατρος μας. Είσαι ο ψυχίατρος της καρδιάς μας. Άρα, κανένας άλλος ψυχίατρος δεν έχει φιλοξενηθεί σε αυτόν τον κανάλι, γιατί πρόκειται. Είσαι ο πρόσωπος, είσαι ο μοναδικός. Είσαι ο πρώτος. Η φανή αν ήταν άλλος, δηλαδή, αν γίνεται. Μόνο εσύ. Μόνο αφού θα μπορούσα να καλέσω άλλους ψυχιάτρους, αλλά σου έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Με τον Γρηγόρη είμαστε φίλοι 11 χρόνια πλέον. 11 χρόνια φίλοι, συνεργάτες για μεγάλο χρονικό διάστημα και τρέφουμε ιδιαίτερη συμπάθεια και εκτίμηση ο ένας προς το πρόσωπο του άλλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα που σε είδα, Θέκλα. Ελπίζω εγώ, Γρηγόρη μου. Δώσαμε καλές πληροφορίες τους. Και όσοι θέλουν τα στοιχεία του γιατρού για να επικοινωνήσουν μαζί του, μπορεί να μου στείλουν μήνυμα στο mail μου για να τα δώσω. Ο γιατρός είναι στην Κύπρο. Είναι ενταγμένος στο Γενικό Σύστημα Υγείας, στο ΓΕΣΥ. Αλλά μπορεί και κάποιοι από το εξωτερικό να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί του, να τους δώσω το email του ή τα στοιχεία του. Γρηγόρη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Αγαπώ σε πολλά. Γεια. Yeah. 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 Yeah.